Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή του Fashion Fly. Το μοναδικό TV show που σας ταξιδεύει στο συναρπαστικό κόσμο της δημιουργικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Ονομάζομαι Μαρία Βιτινίδου και θα βρισκόμαστε πλέον μαζί κάθε Σάββατο στις 5.30 ώρα εδώ στο Solaire TV. Σήμερα δεν θα φύγετε καθόλου από τους δέκτες σας, γιατί έχουμε hot issues σχετικά με το styling και τη μόδα. Hot trends και ό,τι πιο επίκαιρο που αφορά τη μόδα και το στυλ. Μαζί μας βρίσκεται ο βραβευμένος σχεδιαστής Μάριος Καραβασίλης και ταυτόχρονα εκπαιδευτής στη Σχολή Μόδας Athens Fashion Club. Πάμε λοιπόν να τον υποδεχτούμε. Καλώς όρισες, Μάριε. Καλησπέρα, Μαλέ μου. Για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά. Μπράβο. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά λοιπόν την τιμητική αυτή η πρόσκληση. Μα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Κάθε φορά συζητάμε είτε για σχέδιο είτε για fashion show. Τώρα θα συζητήσουμε για στυλ σήμερα. Θα μας τα πεις όλα. Έχω την καλύτερη για να μιλάω με το στυλ. Και μετά από σένα δηλαδή, και δεν είναι αυτό, δεν είναι κολακία. Είσαι η επιτομή του στυλ και ειδικά σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, με τον Μάριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Συνεργαζόμαστε και στο αντικείμενο της μόδας ως εκπαιδευτής, αλλά σε γνωρίζω και χρόνια από τις επιδείξεις σου. Θέλω να μου πεις για τα βραβεία σου, Μάριε. Πες μου δύο πράγματα για σένα. Καταλάβουμε πώς ξεκίνησες την πορεία σου στον χώρο της μόδας και αυτή τη στιγμή ποια είναι τα επόμενα σου βήματα. Έχω ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τη μόδα. Παλιότερα είχα ασχοληθεί με τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Mm-hmm. Και έτσι ήταν αυτό ένα έναυσμα για να μπορέσω να μεταπηδήσω στην, να συνδυάσω δηλαδή την θεατρικότητα μαζί με τη μόδα. Και να μπορέσω να εξελίξω μέσα από αυτό. Έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν το brand πριν κάποια χρόνια. Και μέσα από αυτό εκφράζομαι. Το brand πώς ονομάζεται? MK by Marios. MK by Marios Καραβασίλης. Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε ιδιαίτερα σχέδια και avant-garde, MK by Marios Καραβασίλης. Πολύ ωραία. Και έτσι λοιπόν αυτός ήταν ένας τρόπος να εκφραστώ μέσα από την τέχνη της μόδας, μέσα από τη βιομηχανία. Και είχα τις πολύ θετικές ευκαιρίες να βραβευτώ. Mm-hmm. Αρχής γενομένης από την Athens Fashion Week με τον Best Trend Designer και μετά ακολούθησαν και μια σειρά βραβεία από τη Mad Mood Milan, από το Annie Style, από τη Μέδρα, την Σερβία, τηλεοπτική εκπομπή. Εξωτερικό δηλαδή. Ακριβώς. Μιλάμε για εξωτερικό. Ποια εμπειρία σου ήταν πιο ξεχωριστή? Εντάξει, έχεις πολλά βραβεία. Ποια ήταν πιο ξεχωριστή? Αυτό που προείπα, μια πάρα πολύ πετυχημένη συνεργασία και που το βραβείο πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ήταν στο Μιλάνο, ναι, το Mad Mood Milan, όπου με την Μαριάννα Μισέλη, την πρόεδρος, mm-hmm, όπου ήταν η συνεργασία το να δημιουργήσουμε ένα inspiration Mediterranean food, ήταν ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο concept, ναι, Mediterranean food με μόδα, και μέσα από 20 χώρες που συμμετείχανε, ναι, επιλέξαν το δικό μου outfit για να γίνει cover σε μπουκάλια από βιολογικό λάδι. Είμαστε περήφανοι δηλαδή για σένα. Εντάξει, το καταδύναμε. Ελληνική μόδα ταξιδεύει στο εξωτερικό. Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Να τολμούν και το εξωτερικό. Γιατί τόσο ταλαντούχους σχεδιαστές έχουμε. Μπράβο, Μάρια. Και έτσι αυτό έχει και μια επιχειρηματική δραστηριότητα στο να μπορέσω να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με το styling? Το styling, εκτός φυσικά το ότι ήταν και ο λόγος που ασχολήθηκα με τη μόδα. Το πιο βασικό είναι το ότι διδάσκω σε εσάς, στο επαγγελματικό τμήμα των στυλιστών. Γιατί όμως διδάσκεις, τι είναι αυτό που σου αρέσει στην εκπαίδευση? Μου αρέσει να μεταδίδω τη γνώση μου και στο γεγονός ότι υπάρχει ελευθερία έκφρασης μέσα από διάφορους μαθητές να βλέπω την διαφορετική ερμηνεία του στυλ, γιατί ο καθημαθητής έχει διαφορετικό τρόπο το οποίο περιγράφει και αναπτύσσει το στυλ του μέσα από το σχέδιο και τις διάφορες εικόνες. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν δίνεις εσύ την οδηγία για πολλά και διαφορετικά, mm-hmm, στυλ και άλλο θα καταλάβω εγώ, άλλο θα καταλάβει κάποιος άλλος και θα το μετουσιώσουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό outfit. Ακριβώς, έτσι και η μόδα περιέχει, mm-hmm, ένα σουρεαλισμό μέσα από αυτό. Ο καθένας το μεταφράζει διαφορετικά όπως μπορεί. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα όλο αυτό είναι το τελικό project όπου υπάρχει μια επαγγελματική φωτογράφηση, όπου οι μαθητές επιλέγουν το στυλ που εκείνοι θέλουν και μέσα από μια επαγγελματική ομάδα που έχει η Athens Fashion Club δημιουργούμε ένα πορτοφόλιο, το οποίο είναι η επιτομή του στυλ. Είναι δηλαδή σαν να λέμε το πορτφόλιο αποφύτησης, δηλαδή με αυτό ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ανοίγουν οι ορίζοντες. Ακριβώς, κύριε Βιτινίδου. Πάρα είναι η επιτομή του στυλ. Και μέσα από αυτό βγαίνει η έκφρασή τους ως μελετητικής τύχης. Εσένα ο ρόλος σου στη συγκεκριμένη διαδικασία ποιος είναι ο καθηγητής? Να τους καθοδηγώ. Τους καθοδηγείς. Μέσα από αυτό. Πέρα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, okay, που, ναι, υπάρχει μια σειρά μαθημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους βασικούς κανόνες, mm-hmm,
Η οποία, εντάξει, η θεωρία είναι για τη θεωρία. Είναι καλό να μαθαίνετε, γιατί είναι η αλφαβήτα της μόδας. Αλλά είναι μετά στην δικαιοδοσία του μαθητή το πώς θα το... με τι ωριμότητα θα το δει αυτό και με τι συνέπεια. Κοίτα, δεις τι σωστό είναι αυτό που είπες. Καλή είναι η θεωρία. Στη θεωρία βασιζόμαστε για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Αλλά η θεωρία θέλει πιστή εφαρμογή και θέλει πράξη. Θέλει εξάσκηση. Αυτό που ξεχνούν οι περισσότεροι σπουδαστές είναι ότι δεν πετυχαίνουμε πάντοτε με την πρώτη φορά το αποτέλεσμα το επιθυμητό, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε πολλές φορές. Και αυτό ισχύει και για τους νέους σχεδιαστές. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε μία εβδομάδα μόδας και την πρώτη φορά να έχουμε ένα αλφα αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι αυτό λήγει εκεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξαναπάμε επαναλαμβανόμενα και δεύτερη και τρίτη. Θέλει λοιπόν μία συνέχεια και μία εξάσκηση ο χώρος της μόδας. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η νέα γενιά δεν είναι εκπαιδευμένη στη συνέχεια και στην επιμονή. Τα παιδιά έχω παρατηρήσει, και εγώ από τη δική μου εμπειρία ως εκπαιδευτής στη σχολή, στο αντικείμενο του business, ότι νομίζουν πως με την πρώτη φορά θα τα καταφέρουν. Δεν είναι αυτονόητο αυτό θα τα καταφέρουν και πρέπει να υπάρξει και δεύτερη και τρίτη φορά επανάληψη. Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Θέλει πολύ πειθαρχία στο να μπορείς να κάνεις focus στο όραμα που έχεις ως στη λίστα ή σχεδιαστής και να μπορείς να εκφραστείς με συνέπεια και οριμότητα. Αυτό δηλαδή. Δηλαδή πολλά παιδιά το βλέπουν λίγο με μια ερασιτεχνική πλευρά, δηλαδή λίγο πιο χαλαρά. Μήπως φταίνε και λίγο όλα αυτά που βλέπουμε λίγο στην τηλεόραση, γιατί ο καθένας έχει μία άποψη, η οποία είναι συμβαστή στην τηλεόραση, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η τηλεόραση δεν έχει εκπαιδευτικό ρόλο. Η τηλεόραση έχει ενημερωτικό και ψυχαγωγικό. Εμείς είμαστε εδώ, που είμαστε εκπαιδευτές, και όταν εκπαιδεύουμε σωστά ένα σχεδιαστή, ένα στυλίστα, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγει στην τηλεόραση και να παρουσιάσει ένα αλφα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ενισχύεται δηλαδή. Εκπαίδευση και τηλεόραση μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά η τηλεόραση δεν είναι εκπαιδευτικός, δεν είναι δάσκαλος. Εμείς όμως σήμερα στην τηλεόραση θα γίνουμε δάσκαλοι, γιατί έχουμε φυλάξει κάτι πολύ καλό προς το τέλος. Επομένως, τώρα θα σε ρωτήσω. Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο στυλ και τη μόδα. Η μόδα επιτάσσει τάσεις, είναι ένα trend. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα είδος marketing, στο έτσι ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να... Δηλαδή σου επιτάσσει ανάγκες με λίγα λόγια. Είναι ένα είδος marketing η βιομηχανία της μόδας. Αντιθέτως, το στυλ είναι μια προσωπική υπόθεση. Είναι ο τρόπος έκφρασης της κάθε γυναίκας, του κάθε άντρα, στο να μπορεί να μιλάει μέσα από την ένδυσή του. Να μιλήσουμε λίγο για σένα. Εσύ έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ. Αυτό είναι το στυλ που σε χαρακτηρίζει, δηλαδή σε καθημερινή βάση είναι ένα attitude για σένα. Αναλόγως την περίσταση. Εγώ είμαι και λίγο έλουρος. Δεν ξέρω. Flexible. Η προσωπικότητά μου είναι λίγο, δεν με θεωρώ και πολύ normal. Μπορώ να υποστηρίξω διαφορετικά στυλ, αλλά όχι με την έννοια της έπαρσης, με την έννοια του ότι ανάλογα το πού θα παρευρεθώ, πιστεύω το τι αρμόζει και το προσαρμόζω. Λοιπόν, εγώ επειδή σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, θα σου πω ότι το clothing personality, δηλαδή αυτό που έχει ο καθένας μέσα του, η προσωπικότητα, είναι αυτό που βγάζουμε και προς τα έξω. Και η πρωτοπορία πάνω σου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και στον ντύσιμο, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεσαι. Θα σε ρωτήσω όμως τώρα, θα αλλάξουμε λίγο το ρόλο. Γίνεσαι δάσκαλος, να γίνω εγώ μαθήτρια. Πες μου πώς είναι το στυλ σήμερα, πώς το βλέπεις το στυλ. Να δώσουμε ένα χαρακτηρισμό, πώς θα το χαρακτηρίζεις. Αθλέζουρσικ, ξεκάθαρο. Πού με τοποθετείς, σε ποια χώρα μπορώ να κυκλοφορήσω, έτσι, σε ποια πόλη. Μιλάνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη. Σε οποιαδήποτε μεγάλη πρωτεύουσα. Σε μεγάλη πρωτεύουσα. Ωραία, ευχαριστώ. Και στην Αθήνα κυκλοφορεί έτσι πάντως, να ξέρετε. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή συζητάμε τώρα πάρα πολύ για στυλ, πάμε να δούμε και την επικαιρότητα του στυλ μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε να σχολιάσουμε κι εμείς το δικαστήριο μόδας. Μαρία Βιτινίδου. Γιούλη! Τώρα τι μπορεί τώρα εδώ. Εδώ αυτή η μάχη μπορεί να έχει νικήτρια αυτή η μάχη. Μαρία Βιτινίδου, καλώς όρισες στη ζωή μου. Καλώς ήρθες. Α, γι' αυτό ευχαριστήκατε σήμερα, ε. Στις ίδιες αποχρώσεις είστε. Υπέροχη Μαρία Βιτινίδου. Πού είναι η κυρία αυτή, ξέρουμε, η Μαρία Βιτινίδου. Να πρέπει να μάθουμε πληροφορίες, να παρακολουθώ. Να μάθουμε περισσότερα για την και τι ποιόν είναι η εκπομπή. Φοβερή. Μόδας είναι. Μόδας. Παφαίνεται ότι είναι μόδας. Μπράβο. Στο Alert. Στο Alert TV, Μαρία Βιτινίδου, εκπομπή μόδας. Να πώς κλείνουμε τα στόματα. Εσείς. Παρουσιάζουμε μόδα και είμαστε η μόδα. Ωραία. Η ίδια. Όχι. Όχι, ρε,
Μπορεί τώρα να πέσει η χώρα. Τι έγινε. Παναγιά μου, τι θα κρατηθείτε. Κρατηθείτε από τις χειρολαβές, Μαρία Βιτινίδου και κυρία Στέλλα, να βγει την ανομαχία. Εγώ πια μόνιμη εκπρόσωπος της Μαρίας, της Βιτινίδου, στέλνω τα φιλιά μου. Τι να πω σήμερα για τη Μαρία. Αυτό είναι avant-garde εμφάνιση. Αυτό είναι avant-garde εμφάνιση, αν με ρωτάτε. Με ξαφνιάσατε με το μαύρο. Σας ξαφνιάσαμε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ναι, είδατε τι ωραία αντίθεση κάνει όμως με αυτό το μαλλί, αυτό το χρώμα. Γιατί δηλαδή έχει γίνει τόσο viral στο TikTok αυτό το ginger, το φίλτρο. Δεν θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Πρέπει. Το πρέπει να γίνει και θα το ξεκινήσω εγώ. Μήπως είναι AI η ίδια η Μαρία η Βιτινίδου. Όχι, γιατί το μαλλί μπορεί. Το μαλλί μπορεί. Η αλήθεια είναι, να σας ρωτήσω, κύριε σκηνοθέτα, αν θέλει η Μαρία Βιτινίδου, μπορεί να ανταλλάξει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή να κάνει ρύθμιση. Color correction, ε. Με ένα κουμπάκι πίσω, δηλαδή εγώ μπορούσα να γίνω μοβ. Ναι, ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έχει να πω. Δεν αφήνει η κυρία Στέλλα τίποτα στην τύχη της. Βλέπετε πώς έχει τα γυαλάκια της. Κατάλαβα τι λέτε. Δεν στέκονται όπου να είναι. Έχει και το κορδονάκι. Το κορδονάκι συνδυασμένο. Με απλά εμείς ολόκληρη, πέρλα. Συνδυάσαμε μέχρι και τον ντοσχέ με το μαλλί. Έχουμε σπάσει τα μία στη μόδα. Λυπάμαι πραγματικά. Ας μας διδάξετε. Σας διδάσκουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι η Μαρία και σήμερα είναι νικήτρια. Παρότι η κυρία Στέλλα έκανε μια πολύ δυνατή προσπάθεια. Και θα ήθελα να μου το αποδείξετε αυτό, ενορκή. Ότι στηρίξατε τη Μαρία. Μα δεν μπορώ να μην γελάω, γιατί αυτό το δικαστήριο μόδας, Κατερίνα Ζαρίφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα και το team σου, ήταν φοβερό αυτό που κάνετε. Αυτό το δικαστήριο μόδας έδειξε προηγούμενες εκπομπές, τις οποίες φορούσα διαφορετικά outfits και τα συζητήσανε στην εκπομπή της Κατερίνας, που με φώναξε μετά και στη συνέχεια. Ναι, Κατερίνα, διδάσκουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, διδάσκουμε, αυτή είναι η δουλειά μας, είμαστε εκπαιδευτές. Και νίκη 3 στα 3, έτσι. Νίκη 3 στα 3. Και το τελευταίο που έβγαλε η Κατερίνα Ζαρίφη στην Οδό Ζαρίφη, στην εκπομπή της ήταν η Μαρία, εγώ δηλαδή, versus τη Μαρία με διαφορετικά outfit. Ελπίζω να σας δίνω καλό υλικό κάθε φορά. Και σε σχέση με εκείνο που είπε με το AI, εντελώς συμπτωματικά τώρα η Κατερίνα Ζαρίφη δεν το ήξερε αυτό. Mm-hmm. Αλλά να σου το απαντήσω, Κατερίνα μου, ότι 25 Απριλίου θα βρίσκομαι στην έκθεση Beyond στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα συνέδριο διεθνές για την τεχνολογία, στην οποία έχω ομιλία για AI και τις σχέσεις της με τη μόδα. Τώρα αυτό δεν το ήξερε κανείς, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά έπεσες μέσα, έχω σχέση με τη μόδα και το AI. Πρώτη αποκλειστική, λοιπόν. Αποκλειστικό νέο, λοιπόν. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Να πούμε, λοιπόν, ότι όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο, γιατί το στυλ είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και ως μέσο επικοινωνίας. Ακριβώς. Πολλές φορές λέμε στους σπουδαστές μας ότι το στυλ με το οποίο είστε εντυμένοι μιλάει πριν από εσάς. Δηλαδή, μπαίνετε σε ένα δωμάτιο. Ναι, και λέει πολλά πράγματα για εσάς πριν ακόμα μιλήσετε. Επομένως, τώρα θα ξαναγυρίσουμε σε ένα άλλο βίντεο με την Κατερίνα Ζαρίφη, γιατί είναι εκπληκτικό, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάλεσε στην εκπομπή, τους κάνει εντύπωση το χρώμα των μαλλιών και όλο το clothing personality το δικό μου. Είναι αυτό, παιδιά. Εμείς έτσι είμαστε στη σχολή Άθες Φάσιο Κλάμ, να το ξέρετε. Είμαστε ευχάριστοι τύποι. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τους σπουδαστές μας, θέλουμε να είμαστε δίπλα τους και τους διδάσκουμε ό,τι πιο πρωτοπόρο. Πάμε να δούμε το βίντεο με την Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι κάτι που το ονειρεύονται όλες οι γυναίκες, να πούμε την αλήθεια. Άρα λοιπόν, φτιάξτε ό,τι θέλετε, αυτό που ονειρεύεστε, αυτό που σας ταιριάζει. Είναι η πιο όμορφη στιγμή που επιβραβεύεται όλο αυτό που έχετε στο μυαλό σας, η ένωση της ζωής σας με τον αγαπημένο σας, η έναρξη μιας νέας ζωής. Επομένως, το αξίζετε. Θα κάνετε αυτό που σας αρέσει. Νιφούλες, δώστε τα όλα, τουλάχιστον στον πρώτο γάμο. Ναι, μην σκεφτείτε καθόλου ούτε τον μπάζιν, έτσι και γιος δεν πληρώνετε εσείς. Πληρώνει η πεθερά. Που μπήκε στη ζωή μου η κυρία Μέρη μας! Καλέ! Κάλεσες και ήρθα! Πεθαίνω! Καταρχάς να κάτσετε να σας δούμε υπέροχο που σετάρει αυτό το μαλλί με το ρούχο!
Μπήκε στη ζωή μου σαν ουράνιο τόξο. Μα συγγνώμη, πρώτο δικαστήριο μόδας με έβγαλε, βγήκα νικήτρια. Δεύτερο δικαστήριο δεν άντεξα, ήρθα. Πες μου σε παρακαλώ, καταρχάς εγώ έμαθα ότι έχεις κάνει σπουδαία πράγματα. Γι' αυτό έχω χαρεί τόσο πολύ. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ο καθένας εννοείται, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που κάνει σπουδαία πράγματα. Είσαι χημικός. Είμαι χημικός. Σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματίας. Και καλά, το επιχειρηματίας με σχεδιάστρια μόδας κάπως μου κολλάει. Χημικός. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα όραμα παλιά, πριν ναι. πάρα πολλά χρόνια. Καλή μαθήτρια, φαντάζομαι. Άριστη μαθήτρια. Τότε βέβαια επηρέαζαν και πάρα πολλοί γονείς. Ή πας πανεπιστήμιο και κοστάνατος. Παιδιά, αυτό σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Όσοι γονείς τα ακούτε, μην το κάνετε. Μπήκα λοιπόν στο χημικό, το τελείωσα, αλλά μου αρέσαν άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ωστόσο όμως, εργάστηκα 18 χρόνια στη φαρμακευτική αγορά. Ωραία. Ως marketing και sales executive. Πήγα εξαιρετικά και κάποια στιγμή είπα να κάνω την αλλαγή στη ζωή μου. Έχανε και την επανάσταση, έκανα. Επανάσταση, ρε σημαίνει. Επανάσταση, ποιο επανάσταση πεθαίνεις. Είναι αυτό που λένε μου τη βαράει, τα φέρνω όλα τούμπα. Τι είσαι, διδυμίνα, τι ζώδιο είσαι, κορίτσι. Καρκινάκι. Καρκινάκι. Είναι ευαίσθητη, την ευαίσθητη, αλλά πολύ. Την κάνει την τρέλα της. Μ' αρέσει που σηκώνει την καρκίνη όλη τη αγωνία. Πάντως να δώσουμε ένα μήνυμα. Ακούστε, κορίτσια, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη ζωή σας. Μην ακούτε κανένα. Εγώ, όταν ήταν να φύγω από τη φαρμακευτική αγορά, μου λέγανε πού θα πας, να σπάει. Και τέτοια, ναι. Το τόλμησα, ξεκίνησα τη δική μου σχολή μόδας, Athens Fashion Club. Την πρωτοπορία την έβαλα μέσα στη σχολή, διότι συνεργάστηκα με εργαστήρια νανοτεχνολογίας και βραβευτήκαμε, Κατερίνα μου, στο εξωτερικό. Μπράβο. Ως μία από τις καλύτερες ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας μόδας στον κόσμο. Μπράβο, Μέρι, μπράβο, Μέρι. Ευχαριστώ. Για να δείτε. Προσπάθεια, αγώνας, αγάπη για αυτό που κάνουμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Ό,τι για ό,τι πραγματικά ποθούμε, νομίζω πετυχαίνουμε. Έστω και αν η επιτυχία έχει άλλο χρώμα, άλλο σχήμα, άλλη λογική για τον καθένα μας. Πες μου, σε παρακαλώ, έχεις αυτή τη σχολή. Εγώ το έμαθα όταν σε βγάλαμε με τα ρούχα. Καταρχάς τρελαίνομαι που συνδυάζεις μαλλί με ρούχο. Και μάλιστα ρώτησα την Άννα. Της λέω συγγνώμη, όταν έβαλε τα μοβ, έβαλε το μοβ. Είχε μοβ μαλλί και μου απάντησες εσύ. Ναι, είχα και μοβ μαλλί. Εγώ, παιδιά, παλιά τα έχω δοκιμάσει όλα. Είναι το δικό μου pivot που κάνω στη ζωή. Δοκιμάζω ό,τι μου αρέσει, το κρατάω. Αυτό τώρα θέλω να πω ότι το είναι έχω κρατήσει 12 πολύ χρόνια. Εκεί θα μείνει. Μ' αρέσει το φούξ αυτό. Πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εκεί τώρα λοιπόν έρχεται κορίτσια, αγόρια, όποιο θέλει τέλο πάντων, που θέλει να ασχοληθεί με το σχέδιο. Όποιο θέλει να γίνει σχεδιαστή μόδα, στυλίστα, visual merchandiser, πατρονή μοντελίστ. Εμεί είμαστε μία πρωτοπόρο σχολή μόδα που εκπαιδεύουμε όχι μόνο στο αντικείμενο της μόδας, αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Πολύ να μπορέσει κάποιος να επιβιώσει εκεί έξω. Όχι απλά να σπουδάσει. Ναι, όχι μόνο θεωρία, αλλά και πράξη. Έτσι. Και έχεις και εκπομπή, είσαι συναδέλφισσα. Και τώρα κάνω τον ντεμπούτο μου, τα πρώτα μου βήματα στον χώρο της τηλεόρασης. Ναι, κάθε Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα στο Alert TV. Fashion Fly ονομάζεται η εκπομπή και πάμε να πετάξουμε μόδα και επιχειρήσεις. Fashion Fly, που σημαίνει ότι έχει μόδα μέσα, έχει διάφορα. Ναι. Η εκπομπή απευθύνεται στη δημιουργική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το αντικείμενό της είναι η μόδα, το design, η αρχιτεκτονική, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, με σκοπό να παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση, τις κατάλληλες εργαλειοθήκες για τους νέους επιχειρηματίες. Δεν μου λες, ρε Μέρη μου. Ένας άνθρωπος που κάνει όλα αυτά, προσωπική ζωή προλαβαίνει. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, γιατί ο άντρας μου και εγώ δουλεύουμε μαζί. Καλό είναι αυτό. Είναι, για μας είναι πάρα πολύ καλό. Είμαστε ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο. Ο Αντρούλης μου είναι εδώ, τον αγαπώ πάρα πολύ. Βλέπω. Μαζί του έκανα όλα τα βήματα, με υποστηρίζει. Έχει σημασία αυτό να σε υποστηρίζει ο σύζυγος. Και μαζί εξελιζόμαστε κιόλας. Ωραία, μπράβο, η οικογένεια, ναι, ναι. Μαλλί, σας στείνω. Ναι. Και οι δύο με πολύ μαλλί. Και μόδα και χρώματα. Και μόδα και χρώμα και μαλλί και χαμογελαστός, που σημαίνει ότι περνάτε ωραία. Πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πολύ που μπήκες και σε γνώρισα στη ζωή μου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είσαι τουρμπο. Εγώ σε ευχαριστώ, Κατερίνα, και είναι πολύ σημαντικό ότι υποδέχεσαι και νέους συναδέλφους σε αυτό το επάγγελμα. Καλά, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρη μου, χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ. Θα έρθω και από τη σχολή. Σας περιμένω όλους. Let's fashion fly together. Let's fashion fly together. Yeah. Λοιπόν, γεια σας. Ακούστε τώρα. Κοίτα τι ωραία με τις γόβες της ροζ. Και ήρθα εγώ σήμερα σαν τον Κατσαπλιά. Δεν πειράζει. Κατερίνα Ζαρίφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θα συζητήσουμε όμως και εμείς πάνω στα hot trends της επικαιρότητας και στο τι κυκλοφορεί εκεί έξω από άποψη στυλ. Και θέλω τη βοήθειά σου σε αυτό. Okay, πάμε λοιπόν να συζητήσουμε και εμείς τι γίνεται σε αυτή τη φοβερή εκπομπή που υπάρχουν διαγωνιζόμενες, οι οποίες η μία ανταγωνίζεται την άλλη στο ποιο θα ντυθεί καλύτερα. Για πάμε να δούμε μια φωτογραφία. Και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για το My Style Rocks. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα στυλ.
Τη συγκεκριμένη παίκτρια. Ωραία. Αρχικώ να ξεκαθαρίσω το ότι εδώ δεν κρίνω τι διαγωνιζόμενε, εδώ σχολιάζουμε στυλ. Το στυλ, έτσι, το φυσικά. Ναι, ναι. Εμεί είμαστε δάσκαλοι, συγγνώμη. Εμεί το στυλ. Λοιπόν, εδώ δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό που έχει υποστάθει να κάνει η παίκτρια. Υποστάθησε να κάνει μια casual αναφορά, αλλά έχει κάνει ένα περίεργο layering. Με θέματα patterns. Εμένα να σου πω την αλήθεια, εμένα τώρα, επειδή με βλέπεις ότι δίνομαι πολύ mix and match, μ' αρέσουν αυτά, να σου πω την αλήθεια. Απλά το denim με αυτό το φουλάρι που έχει στα πλάγια, δεν ξέρω αν είναι που καμίσα, είναι και περίεργη η πόζα που έχει πάρει. Ναι, τώρα δεν βοηθάει η φωτογραφία. Δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω. Για πάμε σε μια επόμενη, να δούμε εντυπωσιακά αντισήματα. Pin-up girl, αγαπημένο. Πω, εκπληκτικό, ε. Εκπληκτική παίκτρια, εκπληκτική και το ντύσιμο, τέλειο. Νομίζω ότι το έχει απεικονίσει σωστά. Το έχει απεικονίσει, απλά πάει αρκετά στο κουστούμι. Δηλαδή, απεικονίζει πολύ τα pin-ups εκείνης εποχής, αλλά στα πλαίσια του βεστιαρίου. Το έχει τόσο wearable, θεωρώ. Δηλαδή, δεν το έχει προσαρμόσει σε wearable. Ναι, εδώ όμως είναι διαγωνισμός, έτσι να το πούμε. Είναι στον διαγωνισμό τα πάντα είναι λίγο πιο extreme. Ναι, σίγουρα. Okay, σίγουρα. Μία επόμενη φωτογραφία. Α, είναι σχεδόν. Είναι από το ίδιο θέμα, από το pin-up girls με άλλο ντύσιμο. Είναι το ίδιο concept. Και μία επόμενη φωτογραφία. Ωραίο. Και κίνηση και ώρα εδώ. Gypsy glam. Ναι, και στο Bohemian λίγο είχαν θέμα και λίγο gypsy και το καπέλο, πολύ ωραίο. Έχει ωραίες γυαλά, έχει ωραίες μεταλλικές επιφάνειες, έχει τα κρόσια. Δίνει κίνηση και η φωτογραφία και η πόζα που έχει πάρει. Mm-hmm. Έχει κάνει ένα ωραίο combination. Ωραία. Λίγο safe θα έλεγα, αλλά okay. Εδώ λοιπόν, Μάριε, θα ήθελα να πάμε και σε κάποιες άλλες φωτογραφίες, οι οποίες είναι φωτογραφίες από την τελική φωτογράφηση των στυλιστών της σχολής μας, για να δείξουμε την αντιπαράθεση. Μέχρι πριν λίγο είχαμε ένα παιχνίδι που βλέπαμε. Και στο παιχνίδι, επειδή είναι και διαγωνισμός, όλα τα αντισήματα είναι λίγο πιο ανεβασμένα. Πάμε όμως και σε φωτογραφίσεις που έχουμε κάνει εμείς μέσα στη σχολή. Τα παιδιά μας. Ναι, τα παιδιά μας. Να δείξουμε λοιπόν φωτογραφίες που εδώ θα συζητήσουμε ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα της φωτογράφησης. Και στη συνέχεια, ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένας σπουδαστής έφερε ρούχα δημιουργικά, το δικό του inspiration, και τελικά τι έδειξε μέσα από τις φωτογραφίες. Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Ωραία. Εδώ λοιπόν το ρούχο αυτό είναι δικό σου, να το πούμε. Είναι δημιουργία Marios by MK by Marios. Ναι. Που το ρούχο αυτό σε ποια κατηγορία είναι? Είναι goth, έχει goth αναφορές και με ρομαντικά ισπανικά στοιχεία. Δηλαδή είναι μια μίξη πραγμάτων. Ωραία. Αλλά δεν μπορείς να το πεις αμυγός avant-garde. Γιατί... Okay. Να δούμε μια επόμενη. Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει, η φωτογράφηση έχει γίνει στη Νέα Μάκρη, εκπληκτικό μέρος, στην παραλία, μαζί ήμασταν. Και εδώ το στυλ ποιο ήταν? Το θέμα. Εδώ είναι λίγο breeze φάση, δηλαδή θυμίζει, έχει και έναν commercial χαρακτήρα. Έχει προσπαθήσει η μαθήτρια να βάλει και λίγο πιο... Και πιο luxury στοιχεία το βλέπω. Ακριβώς, και με έναν λίγο πιο ethnic χαρακτήρα. Να δούμε και άλλες φωτογραφίες στη συνέχεια. Έχουμε κάνει πολλές φωτογραφίες. Αυτό πάλι είναι από μία βίλα στη Νέα Μάκρη, όπου εδώ είναι πολύ ανεβασμένο, πολύ fancy το ντύσιμο. Και μάλιστα το θέμα, αν θυμάμαι καλά, ήταν Νέα Υόρκη. Μία επόμενη φωτογραφία. Πάλι εδώ θέμα Νέα Υόρκη, με δύο κοπέλες που η μία συνδέεται με την άλλη... Girly, με girly ίδιο, διάθεση. Με την ίδια διάθεση. Ωραία, έχουμε και άλλες φωτογραφίες να δούμε. Εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ είναι φλωράλ, δεν βλέπω καλά και από το monitor. Έχει φλωράλ αισθητική το print. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο... Εδώ δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Όλο το look έχει γυριστεί σε ένα κουβανέζικο μπαρ στην παραλία της Νέας Μάκρης. Ήταν εκπληκτικό το τοπίο. Δεν ξέρω αν θα δούμε και άλλες φωτογραφίες στη συνέχεια. Εδώ πάλι ξανά. Πάλι η φωτογραφία από το ίδιο σημείο. Ροή. Αισθητικής. Ωραία. Επομένως, άρα, να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να πούμε και δύο πραγματάκια εκπαιδευτικού χαρακτήρα για όλες εσάς τις κοπέλες που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και θέλετε να αναβαθμίσετε στυλιστικά το look σας. Έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα για δύο συγκεκριμένα στυλ. Mm-hmm. Το ένα είναι το minimal και το άλλο είναι το mix and match. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα ως εκπαιδευτικοί να συζητήσουμε αυτά τα δύο διαφορετικά στυλ. Ποια είναι τα key items που συνθέτουν το κάθε διαφορετικό στυλ και πώς μπορεί κάθε κοπέλα να τα αφομοιώσει και να ντυθεί με αυτό το στυλ που την εκφράζει πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, Μάριε, επειδή μας το ζήτησαν, θέλω να μας περιγράψεις τα χαρακτηριστικά κομμάτια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ντυθούμε με minimal στυλ.
Πάρα πολύ ωραία, Μαρλέν μου. Και αυτό είναι και θέμα και από διδασκαλίες από τη σχολή, που διδάσκουμε και σε σεμινάριο το personal styling, αλλά και σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επομένως, το minimal, για να μαθούν και οι τηλεθεατές, έχουμε επιλέξει κάποια topics, κάποιες λέξεις κλειδιά, για να καθοδηγήσουμε. Υπερμεγέθη παλτό. Βλέπουμε στη φωτογραφία παλτό, σε τι χρώματα. Σε υγιεινούς τόνους, το αναφέρουμε και παρακάτω, ανδρογίνη γραμμή. Ναι, ναι. Σε παντελόνια, ογκώδεις φούστες, αμάνικα πανοφόρια, γεωμετρικά αξεσουάρ, απουσία του εμπριμέ. Δηλαδή, αν εγώ βάλω το ίδιο παλτό σε κόκκινο χρώμα, είμαι στο minimal steel. Όχι. Όχι. Πρέπει να, να είναι σε πιο. Γιατί δεν είναι minimal, ακριβώς. Να μου πεις, πηγαίνει, είναι maximal. Πηγαίνει λίγο. Πάει σε πιο κέντρικ. Αν βάλουμε ένα πιο. Το χαλάσαμε δηλαδή. Ακριβώς. Άρα, δηλαδή, ό,τι πιο λίγο. Ό,τι πιο ουδέτερο σε χρώμα. Είναι αφαιρετικό. Ξέρω και το μήνυμα. Αφορούμε και έχει γεωμετρικές γραμμές. Αυτό είναι που μας προσδίδει το minimal στυλ. Αυτό είναι που δεν μπορώ να το κάνω, βρε παιδάκι μου. Εγώ δεν μπορώ να ντυθώ έτσι. Εγώ θέλω το άλλο το στυλ, το οποίο ονομάζεται mix and match. Πάμε λοιπόν τώρα να σου πω εγώ για το mix and match. Να κάνουμε μια αντιπαράθεση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι πιο έντονο σε pattern, ετερόκλητη συνδυασμή, έντονα χρώματα. Μίξη δηλαδή και patterns και χρωμάτων και συνήθως τα χρώματα όταν στο χρωματικό κύκλο είναι αντίθετα το ένα από το άλλο, τόσο καλύτερο. Το contrast, δηλαδή η αντίθεση, είναι τεράστια. Ενισχύει το ένα χρώμα το άλλο. Άρα λοιπόν, στο mix and match δεν φοβόμαστε να βάλουμε πολλά πράγματα μαζί, δεν φοβόμαστε να αναμίξουμε χρώματα, σχέδια, όγκους πάρα πολλούς. Υφές, αξεσουάρ πάρα πολλά. Και εδώ η αίρια του στυλ, η αγαπημένη μου τώρα να πω, την έχω είδαλμα, είναι η Άννα Πιάτζη, είναι η πρώην editor της Vogue Italy, η οποία είχε αποθεώσει το στυλ, καλά, εκείνη είχε βέβαια και μπλε χρώμα στα μαγιά της, εγώ το έχω φούξει τώρα και είχε μπλε. Καινοτομής. Ναι. Επομένως, αυτό είναι σε πλήρη αντίθεση το στυλ από το προηγούμενο που είχαμε από το minimal. Επομένως, μια γυναίκα η οποία ντύνεται με mix and match, σίγουρα δεν μπορεί να ντύνεται με minimal. Όχι, εκτός και αν μπορεί. Δεν την εκφράζει. Εκτός και αν είναι μια καλλιτέχνη που μπορεί να προσαρμόζεται, είναι ένας χαμελέον και να μπορεί να αλλάζει το στυλ της πιο εύκολα. Mm. Εσύ τα προτιμούσες από τα δύο? Νομίζω είσαι εδώ. Για ποιον, για μένα ή για σένα? Για σένα. Για μένα, ναι. Είμαι λίγο πιο minimal. Είσαι πιο minimal. Εγώ θα προτιμούσα αυτό. Λοιπόν, τώρα να πούμε κάτι ακόμα. Ότι το επαγγελματικό πρόγραμμα των στυλιστών μόδας είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλη αυτή τη γνώση, όπως επίσης και το σεμινάριο του personal styling. Mm. Εσύ τι μας προτείνεις από τα δύο να παρακολουθήσουμε? Δηλαδή, μια κοπέλα θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, να μάθει κάποια βασικά πράγματα. Τι προτείνεις ανάμεσα στα δύο? Εξάρτητα, αν δεν έχει καθόλου γνώση και είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο τελείως, μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα, το σεμινάριο που είναι για. Για καινούριους που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τη μόδα και να μάθει. Είναι πιο basic. Ακριβώς. Κορίτσια είναι basic το σεμινάριο. Ακριβώς. Ενώ όταν θέλει κάποιος να γίνει αντιθέτως, επαγγελματίας. Το επαγγελματικό πρόγραμμα που έχουμε είναι για ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει το πρώτο κύκλο μαθημάτων, έχουν ακολουθήσει κάποιον κύκλο σπουδών και θέλουν να εξελιχθούν. Και να γίνουν επαγγελματίες. Ακριβώς. Και εκείνη που γίνεται και η τελική φωτογράφηση και υποφυτούν με το πορτφόλιο που είδαμε πριν λίγο. Έτσι, γιατί είχε πολλές απαιτήσεις. Okay. Τότε σε αυτό το σημείο θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή αγαπάμε πάρα πολύ όλους τους τηλεθεατές που επικοινώνησαν μαζί μας με σκοπό να μάθουν περισσότερα για το στυλ, σας κάνουμε ένα διαγωνισμό, giveaway, μείον 25% για συμμετοχή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολής μόδας Athens Fashion Club από το Fashion Fly, έτσι, θα πρέπει να το πείτε, να πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε email και να πείτε θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό των στυλιστών μόδας και έχουμε δει τη δική σας εκπομπή του Fashion Fly. Τώρα λοιπόν πάρτε τηλέφωνο ή στείλτε mail στα τηλέφωνα και στα στοιχεία που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Και επίσης να πούμε ότι και όποιος νέος επιχειρηματίας ένα προβληθεί και είναι στο αντίστοιχο κομμάτι, δηλαδή είναι σχεδιαστής, στυλίστας, επιχειρηματίας που ανήκει στο χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας, μπορεί να προβληθεί να συμμετάσχει μέσω της εκπομπής μας Fashion Fly. Σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε σήμερα. Ένα ακόμα επεισόδιο του Fashion Fly έληξε με πάρα πολύ στυλ και πάρα πολύ χρώμα και σας προσκαλούμε και στα επόμενα να τα παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.